Για το προηγούμενο μήνυμα για το Γιάννενα να πάω και ένα δύο που το έπαιξε, μου λες όλη η Ελλάδα. Και εγώ το έπαιξα. Να δω το δελτίο. Δεν πιστεύω τίποτα εάν δεν δω δελτίο. Δεν πιστεύω. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εκείνη την ημέρα, επειδή τα παρακολούθησα τα παιχνίδια και τα δυο μαζί. Άστα. 4 λεπτά μετά τελείωσε το Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολη. Και έχασε ευκαιρία ο Ατρόμητος να πάρει το μάτι, να μας πετάξει έξω. Ακριβώς. Δεν μασάω τίποτα. Όχι. Δεν μασάω. Όχι. Περίμενε. Θες να μασίζεις. Το δελτίο. Πισό. Θα πάμε στο Μετρόπολης. Όπου θέλεις πάμε. Το δελτίο. Την ημέρα του μάτς. Ένα τέταρτο πριν το παιχνίδι βγαίνω και λέω στο Βραζιλιάνο την εκπομπή. Έχω δώσει κάτι προγνωστικά για το Γιάννη να πάω και για το Ατρόμητος. Πώς το λένε το άλλο, Αστέρας Τρίπολης. Τα αλλάζω και δίνω. Και τι έγινε, έπλεξε. Γιάννη να πάω, άσο ημίχρονο διπλό τελικό και χει το άλλο. Το έπαιξες. Ναι. Το δελτίο. Τα οικονόμησα. Πού είναι το δελτίο. Θες να το ακούσεις. Ναι. Ναι. Θες να το ακούσεις. Ποιον ακούσω. Το ηχητικό θες να το ακούσεις. Κοιτάξτε, το ότι έκανες μια πρόβλεψη δεν σημαίνει ότι ήταν μιλημένα τα μάτσα. Δεν υπάρχουν κάτι τέτοιο. Αν μην το πες, δεν παρθένε σε μένα. Το έπαιξε όλη η Ελλάδα, αλλά ξέρεις πόσα τέτοια έχω ακούσει. Εκείνο ήταν ανατροπή. Βρε το δελτίο, το έπαιξε. Όχι, εκείνη τη σεζόν, είπε ο Θωμαΐδης ότι στην Ασία παιχτήκανε πολλά μάτς. Είναι μια ένδειξη. Πολλά μάτς. Είναι μια ένδειξη. Και σε αυτά τα μάτς είναι και ο ΠΑΟ και η Τρίπολη. Ναι, και τα Γιάννη και ο Ρόδη. Είπε ο Θωμαΐδης. Ναι, εγώ σου είπα ένα τέταρτο πριν το μάτς τι θα βγουν τα αποτελέσματα και βγήκανε. Τώρα, άμα θέλει ο εισαγγελέας να ψάξει, ας ψάξει. Για τον Βόνι που είπες εσύ προηγουμένως, ναι, αποδείχθηκε με το ότι με αυτό που έκανε ο Σαββίδης, ότι δεν είναι κανένας μπαταχτσής, ότι το πλήρωσε 10 εκατομμύρια. Το Βόνι δεν θα πλήρωνε. Πρώτα απ' όλα, κακούς συμβόλους είχε δίπλα στην υπόθεση.